Νίκο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει όμως αυτή τη φορά το δικαίωμα να ευελπιστεί. Και έχει το δικαίωμα να ευελπιστεί, διότι έχει δώσει κάποια δείγματα γραφή στις Βρυξέλλες και στις άλλες εθνικές πρωτεύουσες και συνεπώς μπορούν να τον κρίνουν. Καταρχήν, έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τη στατιστική υπηρεσία. Έχει παρουσιάσει το νομοσχέδιο και υπ' αυτή την έννοια περιμένει να ακούσει και μάλλον θα το ακούσει ένα καλωσόρισμα από τις Βρυξέλλες. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, το Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά το παρελθόν, θα είναι λαύρο, θα επισημάνει ότι η κατάσταση με την Ελλάδα έχει φτάσει στο απροχώρητο και θα ζητήσει μέσα σε ένα μήνα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη στατιστική υπηρεσία, αφού το Συμβούλιο αυτό θα εγκρίνει την έκθεση της Επιτροπής που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, όπως ξέρουμε, έχει να ετοιμάσει άλλες δύο εκθέσεις. Η μία είναι για το υπερβολικό έλλειμμα και να προσδιορίσει τα χρονικά περιθώρια για την έξοδο από τη διαδικασία της επιτήρησης και η άλλη αξιολόγηση του προγράμματος σταθερότητας. Αυτά θα γίνουν τον επόμενο μήνα. Όμως αύριο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα προειδεάσει, θα σκιαγραφίσει, αν θέλεις, αυτό το πλαίσιο. Θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει κάποιες κουβέντες με τον Επίτροπο Αλμούνια, του οποίου οι υπηρεσίες μελέτησαν όλο το Σαββατοκύριακο το ελληνικό πρόγραμμα. Και γενικά θα έχει και την ευκαιρία να ακούσει ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των ομολόγων του, αφού όλα θα κρυφθούν στην επόμενη σύνοδο του ΕΚΟΦΗΝ, στα μέσα του Φεβρουαρίου, όπου εκεί πλέον θα υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις για την Ελλάδα, Νίκο. Επομένως, για να έρθουμε και στην Αθήνα Σοφία, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα ακούσει αύριο και μεθαύριο κάποια καλά λόγια, θα ακούσει κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ότι ενδεχομένως είναι αισιόδοξο το τριετές πρόγραμμα στο κομμάτι της πρόβλεψης για αύξηση των εσόδων εν μέσω ύφεσης και θα ακούσει και πολύ γκρίνια για το γεγονός ότι δίναμε ψευδή στατιστικά στοιχεία μέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Τι θα απαντήσει σε όλα αυτά ο Υπουργός Οικονομικών? Πάντως, Νίκο, σε όλα αυτά ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αυτή τη φορά πηγαίνει με ένα οπλοστάσιο αρκετά σημαντικό, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα έχει στα χέρια του το πιο αναλυτικό ίσως πρόγραμμα σταθερότητας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα από τα βασικά όπλα που θα χρησιμοποιήσει ο κ. Παπακοσταντίνου. Το επιχείρημα είναι ότι υπάρχει πλέον πλήρης ποσοτικοποίηση των μέτρων, αναλυτικά ένα προς ένα και τι έσοδα θα αποφέρουν αυτά τα μέτρα. Υπάρχει το επιχείρημα ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από μόνιμα μέτρα, ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές δαπανών, όπως ζητούν οι Βρυξέλλες, βέβαια όχι στο ποσοστό που ζητούν οι Βρυξέλλες, όμως υπάρχουν σημαντικές περικοπές δαπανών. Υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το κάθε μέτρο ξεχωριστά πότε θα εφαρμοστεί και φυσικά έχει το επιχείρημα ότι το πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελευταίο δε επιχείρημα είναι ότι υπάρχει το εναλλακτικό σχέδιο και τα μέτρα τα οποία θα εφαρμόσει σε περίπτωση που κάτι από τους στόχους που έχει προγραμματίσει και έχει εκτιμήσει το οικονομικό επιτελείο δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Στέλιο Κράλογλου. Στέλιο, αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης από τον Ισπανό Πρωθυπουργό που προεδρεύει και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πολύ κρίσιμο εξάμεινο είναι ιδιαίτερα σημαντική ψήφος για την κυβέρνηση, έτσι? Φυσικά, Σωτήρη, γιατί το πρώτο εξάμεινο είναι το εξάμεινο που θα κάνουμε το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού. Θα δανειστούμε πάνω από το 70% του προγράμματος, τα 54 δις ευρώ που θα χρειαστούμε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας υποστηρίζει, να στέλνει αυτό το μήνυμα στις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα έχει πρόγραμμα και θα εφαρμόσει αυτά που λέει. Ο ίδιος ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει πει: το πρώτο τρίμηνο θα σας δείξουμε πολλά. Θα δείτε πολλά και στο δημόσιο και στις περικοπές και στους φόρους. Και στο εξάμηνο περιμένουμε να έχει μεταστραφεί το κλίμα. Αν από τώρα παίρνουμε αυτό το ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό θα φανεί και στα σπρέτς και στο κόστος του δανεισμού. Και είναι ακριβώς πολύ χρήσιμη παρέμβαση αυτή την περίοδο. Εκτός από βαρυσήμαντη, είναι και πάρα πολύ χρήσιμη. Μια περίοδο που δέχεται βολές η Ελλάδα από το εξωτερικό όλο το προηγούμενο διάστημα, που έχουμε παρεμβάσεις παραγόντων διεθνών, οι οποίες δεν είναι θετικές. Αυτή η παρέμβαση σε τόσο υψηλό επίπεδο, δεν υπάρχει υψηλότερο επίπεδο από αυτό, είναι καθοριστική σημασία. Δίνει και τον τόνο, αν θες, για το Eurogroup και το ECOFIN που ξεκινάνε αύριο. Και σίγουρα η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο. Είχε βρεθεί και στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε δίνει ένα τόνο στους Ευρωπαίους Υπουργούς ότι δείτε με ένα θετικό βλέμμα αυτό που σας παρουσιάζει η Ελλάδα, μπορεί να τα πετύχει. Δεν είναι, όπως είπαμε, καθόλου εύκολη αυτή η μάχη. Μηνιαίοι έλεγχοι, επιτήρηση από το Φλεβάρι. Μήπως, Σταύρο, να αναμένουμε και το ποτηρητή? Είναι, αν θέλεις, μία από τις σκέψεις του διαδόχου του κυρίου Αλμούνια, του κυρίου Όλι Ρεν, ο οποίος είναι αρκετά επιφυλακτικός και δύσπιστος απέναντι στη χώρα μας όσον αφορά στα στοιχεία που στέλνει στη Eurostat, της οποίας ουσιαστικά θα είναι πλέον και ο πολιτικός της προϊστάμενος. Αυτός ο φόβος του εδράζεται στις διαπιστώσεις των ανθρώπων της Κομισιόν ότι
ούτε η συνεργασία εδώ στις υπηρεσίες στην Αθήνα είναι καλή, ούτε και οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες σωστά κατανεμημένες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετός χώρος για πολιτικές παρεμβάσεις. Με άλλα λόγια, για μαγειρέματα στοιχείων. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα ήθελε ο κύριος Ρεν? Να μπορεί να έχει κατευθείαν άμεσα πρόσβαση στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ή της όποιας νέας αρχής όπως θα διαμορφωθεί, πριν και χωρίς την μεσολάβηση κρατικού φορέα, ούτε του Υπουργείου Οικονομικών ούτε του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Να ξέρει, με άλλα λόγια, ποιο είναι πραγματικά το έλλειμμα, ποιο είναι πραγματικά το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Όντως, μια σκέψη θα ήταν αυτή και θα το ήθελε. Να υπάρχει ένας άνθρωπος που να παρακολουθεί, ένας τοποτηρητής, όπως είπες και εσύ, που να παρακολουθεί τα στοιχεία εδώ στην Ελλάδα. Δεν το θέλει τυχαία αυτό ο κύριος Ρεν. Δεν θα ήθελε να συνδεθεί το όνομά του με ατασθαλίες. Και επειδή αυτή την περίοδο που φεύγει ο κύριος Αλμούνια έχουν ακουστεί ότι ήταν πολύ χαλαρός, ελαστικός απέναντι στην Ελλάδα και την άφησε να γίνει ξέφραγο αμπέλι, αυτό είναι που τον κάνει να επιμένει περισσότερο στην πρόταση για τοποτηρητή για τα ελληνικά στατιστικά δεδομένα.